Εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης τιμούμε τους δικούς μας νεκρούς. Τους νεκρούς καπεγάτες του Μάη του 1936, αλλά και τους 200 δολοφονημένους πατριώτες της εθνικής αντίστασης που εκτέμεσαν οι Γερμανοί φασίστες την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που ο φασισμός θα τα σηκώνει κεφάλι και απειλεί τους εργαζόμενους και τους ναούς της Ευρώπης. Η εργατική τάξη της πατρίδας μας παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, τη σφραγή στην Παλαιστίνη και το κίνδυνο ανάπτυξης όλης της Μέσης Ανατολής. Εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε εκείνοι που βιώνουμε στο πετσί μας τις συνέπειες αυτών των πολεμικών συγκρούσεων στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη μεριά, οι πολεμικές βιομηχανίες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται στα ύψη. Και ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα στερούμαστε όλο και περισσότερο στοιχειώδη αγαθά, ο φόρος αίματος που πληρώνουμε στις επόμενες ζώνες γίνεται καθημερινά πιο μεγάλο. Ο πόλεμος για αυτούς είναι μια κερδοφόρα επένδυση και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην σταματήσει. Απαιτούμε άμεσο τερματισμό στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και απεγνωγή της χώρας μας από όλα τα πολεμικά μέτωπα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, στην πατρίδα μας τα κέρδη των κερδοσκόπων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Οι λόγοι αυτής της εκτείναξης των κερδών είναι προφανείς. Χαμηλά μεροκάματα, έλλειψη μέτρων προστασίας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, μαύρη και παράνομη εργασία στις υπερεργολαβίες, την ιδιωτικοποίηση των αυτοκινοδρόμων, της υγείας, της παιδείας και άλλα. Και όλα αυτά έχουν την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής βεβαίως. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα, ευθυγραμμισμένη με τις επιλογές και τα συμφέροντα του τόπιου και πολιτικού κεφαλαίου και με ακόμα μεγαλύτερη σφοδρότητα επιτίθεται στις εργατικές κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στο πλευρό της έχει ένα δικαστικό σύστημα πλήρως ενταγμένο στην αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική και το οποίο συγχρόνως είναι αφαιρέγγυο εξαιτίας της καναρής λειτουργίας του και των καθυστερήσεών του στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτή τη χαλαρότητα και αυτές τις καθυστερήσεις εκμεταλλεύεται αριστοτεχνικά η εργοδοσία με τις διάφορες προσβάσεις που έχει. Εμείς στο κλάδο μας γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την κατάσταση. Ζήσαμε καταστάσεις στο παρελθόν όταν οι πολιεκτικές θέλησαν να πυρικοποιήσουν τους αγώνες μας. Το ζούμε τελευταία με την απεργία και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Παναματίνα. Οι προσφυγές των εργαζομένων στη δικαιοσύνη δεν εκδικάζονται άμεσα και οι συνεχές αναβολές είναι το πιο συνηθισμένο φαινόμενο. Από την άλλη, ακόμα και όταν εκδικαστούν, οι αποφάσεις καθυστερούν υπερβολικά. Στην πραγματικότητα, το δικαστικό σύστημα υπονομεύει με αυτόν τον τρόπο το συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων στην ίδια την απεργία και στη συμβολική δράση. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες πολίτες Θεσσαλονίκης, στην πατρίδα μας δεν υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κατώτατος μισθός ορίζεται με υπουργική απόφαση. Αυτό είναι πέρα για πέρα τη δημοκρατικότητα και αναλόγηση. Και από αυτό το βήμα απαιτούμε ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Απεγνωγή της κυβέρνησης και του κράτους από τη διαδικασία των συμβολικών διαπραγματεύσεων των συνδικάτων με την ευρωπαϊκή πλευρά. Απαιτούμε συμβολικές συμβάσεις εργασίας που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Θυμόμαστε και τιμούμε σήμερα τους νεκρούς μας που με το αίμα τους άνοιξαν τον δρόμο για την καθιέρωση του Οκτάωρου. Σήμερα που το Οκτάωρο τίνει να καταργηθεί και τα εναστικά ωράρια έχουν μετατρέψει τους εργαζόμενους σε υποχείρια των εργοδοτών,
Σήμερα που οι μαύροι και οι παράνομοι εργασία κυριαρχεί σε πολλούς εργασιακούς χώρους, σήμερα που την εργασία απειλεί να μετατρέψει την κατοίκον εργασία σε μορφή εκκλεισμού και απόλυτης εξάρτησης του εργαζόμενου από τον εργοδότη τους μεσάζοντες. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η οργανωμένη αντίσταση της εργατικής τάξης. Σήμερα ο αγώνας για σταθερή και μόνιμη δουλειά θα πρέπει να είναι οργανωμένος και καθημερινός. Σήμερα είναι όριμο απολύτως αναγκαίο το αίτημα για πεζήμερη 7ωρη εβδομαδιαία εργασία με αύξηση των αποδοχών. Είναι καιρός να περάσουμε στην αντεπίθεση, να βάλουμε μπροστά αιτήματα που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας. Ενωμένα, οργανωμένα, συλλογικά μέσα από τα ταξικά συνδικάτα. Η ενίσχυση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος είναι μονόδρομος για την εργατική τάξη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με επιτυχία την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και των αντεργατικών διαταγμάτων. Συναδέλφους και συνάδελφοι, η απεργία της Πρωτομαγιάς αποτελεί σύμβολο για την παγκόσμια εργατική τάξη. Είναι σύμβολο της αγωνιστικότητας και της αξιοπρέπειας της εργατικής τάξης, της δικής μας αξιοπρέπειας. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να εντείνουμε την οργανωτική δουλειά μας και να προετοιμαζόμαστε για συγκρούσεις με την εργοδοσία. Αυτοί δεν πρόκειται να σταματήσουν. Θα συνεχίσουν να πιέζουν για χαμηλά μεροκάματα. Θα συνεχίσουν να πιέζουν για κατάργηση των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εμείς, τα αγωνιστικά ταξικά συνδικάτα, διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, να βάλουμε φρένο στα άνομα σχέδιά τους. Οργανώνουμε τον αγώνα μας στους χώρους δουλειάς. Προετοιμάζουμε τους συναδέλφους μας. Με ενότητα, οργάνωση και αγώνα να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε σήμερα. Η ταξική αλληλεγγύη ήταν, είναι και θα είναι το όπλο μας. Συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα το πρωτοπόρο των εργατών του Σικάγου, του Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, των 200 νεκρών του Μάη του 44 στη Θεσσαλιανή. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ζήτω η εργατική τάξη όλου του κόσμου.